Η ερώτηση είναι για τους πιλάτες και για το τι πρέπει να κάνουν αυτοί που έχουν με σκελετικά προβλήματα, τι μέθοδο να χρησιμοποιήσουν και για να τα αντιμετωπίσουν. Λοιπόν, υπάρχει μελέτη στο διαδίκτυο που λέει σαφώς ότι οι πιλάτες είναι η γιόγκα της Δύσης. Έτσι, σχετίζεται με τη γιόγκα, σαφέστατα. Οπότε και αυτό δεν μπορούμε να το υιοθετήσουμε. Οπωσδήποτε, οποιαδήποτε άσκηση που δεν έχει σχέση με αυτά, μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε και οι ορθοπαιδικοί να τη χρησιμοποιούν για να βοηθούν τους ανθρώπους. Αυτό έχουμε να πούμε. Αν θέλει κανείς να ψάξει το διαδίκτυο θα το βρει, έτσι υπάρχει ακόμα νομίζω, δεν την έχω κατεβάσει αυτή την ανάρτηση που μιλάει για το πιλάτες. Δυστυχώς πάρα πολλά πράγματα έτσι κυκλοφορούν ως απλή γυμναστική ή ως θεραπευτικές μέθοδοι, τάχατες εναλλακτικές, έτσι κάτι άλλο ας πούμε, κάποια άλλη ιατρική. Ο Άγιος Πορφύριος, θα σας το πω και αυτό να το γνωρίζετε, έλεγε επιγραμματικά μόνο την κλασική ιατρική, τίποτε άλλο να μην χρησιμοποιούμε. Κάποιος είπε ότι η γιόγκα και οι πιλάτες χρησιμοποιούνται ως θεραπευτικές μέθοδοι, ως διατάσεις. Γιατί να χρησιμοποιούμε αυτό? Πολλά περνάνε ως θεραπείες, έτσι σας είπα, αλλά δεν είναι όλα που μπορούμε να υιοθετήσουμε. Τώρα προβάλλουμε και την κάναβη ως θεραπεία. Έτσι, τα ναρκωτικά, αύριο δεν ξέρω τι άλλο θα μας βγάλουν ως θεραπεία. Δεν σημαίνει ότι όλα που προβάλλονται ως θεραπεία θα πρέπει να τα αποδεχόμαστε ως θεραπείες. Έτσι, και ο διάβολος έχει τις θεραπείες του, έτσι, ψευτοθεραπείες. Και το ξεμάτιασμα, έτσι όπως γίνεται σήμερα, προβάλλεται ως θεραπεία. Αλλά είναι δαιμονική θεραπεία, είναι είδος μαγείας. Δεν σημαίνει κάτι που κυκλοφορεί ως θεραπεία, ακόμα και αν κάποιοι και επιστήμονες το υιοθετούν ότι είναι όντως αποδεκτό, έτσι, και ωφέλιμο. Μπορούμε να κάνουμε απλές ασκήσεις και να μην καταφεύγουμε έτσι, να μην χρησιμοποιούμε μεθόδους που είναι επισφαλείς και έχουν, όπως είπαμε, πνευματικές προεκτάσεις, έτσι, και σχετίζονται με μαγεία και με δαίμονες. Μίλησαμε αρκετά νομίζω για τη γιόγκα.